Εδώ πέρα, καταρχήν, δεν έχουμε πάει στις τετράφωνες συγχορδίες. Βλέπουμε τις τρίφωνες. Εντάξει. Συγχορδία ντο. Και οι νότες είναι ντο μισόλ. Πώς ακούγεται όλοι μαζί. Εντάξει, μαζί με τον μπάσο της. Εδώ πέρα είναι πιάνο και μπάσο. Εντάξει. Ιωνικός τρόπος. Ματζόρε. Ρε μινόρε. Δωρικός τρόπος. Σας τα λέω τώρα ακουστικά. Ξαναπέζω. Μη μινόρε. Φρύγιος τρόπος. Σας τα λέω και έτσι... τα βλέπετε κιόλας κατευθείαν όπως αλλάζουν οι συγχορδίες. Φα ματζόρε. Λίδιος τρόπος. Σολ ματζόρε. Μιξολίδιος. Ίδια. Λα μινόρε. Ολικός τρόπος. Σι μινόρε, λόκριος τρόπος. Αυτή είναι η μυελατωμένη συγχορδία και λέγεται μυελατωμένη γιατί έχει, η ελατωμένη συγχορδία έχει ελατωμένη πέμπτη και ελατωμένη έβδομη. Αυτή έχει μόνο τρίτη ελατωμένη, μόνο πέμπτη ελατωμένη. Η έβδομη είναι που δεν έχουμε φτάσει ακόμα, είναι απλά μικρή. Και το ματζόρε, εντάξει. Τώρα θα προσπαθήσω να σας παίξω κάτι πάνω σε αυτά, πάνω σε αυτές τις συγχορδίες. Ωραία, θα ξεκινήσω λοιπόν σε αυτή τη λούπα που έχω φτιάξει. Τι εννοούμε λούπα? Λούπα εννοούμε κάτι που επαναλαμβάνεται. Λούπα είναι κάτι που επαναλαμβάνεται συνέχεια και vamp είναι μία λούπα από συγχορδίες. Μία συγχορδιακή μικρή σειρά, μέχρι τετράμετρο. Έτσι. Πάμε. Με το πρώτο spelling embellishment, ας το πούμε, έτσι. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση, τώρα ερχόμαστε στην πράξη, εντάξει. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση είναι ο ρυθμός. Εφόσον ξέρουμε τις νότες της συγχορδίας, αυτό που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο στυλ είναι ο ρυθμός. Και ρυθμός είναι και η ρυθμική αγωγή, αλλά είναι και το groove του ρυθμού. Groove εννοούμε ο τρόπος που πατάμε πάνω στο ρυθμό του κομματιού, στο tempo. Έτσι. Δηλαδή μπορεί εσύ να είσαι, ξέρω εγώ, δεν είναι όλα ακριβώς. Παίζει λίγο ο ρυθμός σου. Τα ισχυρά μέρη, το 1 δηλαδή και το 3 κάθε μέτρο, παρένθεση, τι είναι ισχυρό μέρος του μέτρου και ασθενές,
σε ένα μέτρο 4 τετάρτων, το 1 και το 3 είναι ισχυρά, το 2 και το 4 είναι ασθενή. Εντάξει. Τα ισχυρά λοιπόν μέρη του μέτρου, ειδικά το 1, είναι ακριβώς εκεί, και το λέω και για τους drummers αυτό. Είναι ακριβώς, πρέπει να είναι, όσο και να παίζει ο ρυθμός σου, θα πρέπει να πατάει τουλάχιστον στα ισχυρά μέρη ή κάθε 2 μέτρα. Εντάξει. Αν το έχεις αυτό, από εκεί πέρα οι νότες ενδιάμεσα παίζουν. Άρα ρυθμός είναι 2 πράγματα. Ο ένας είναι ο βασικός ρυθμός, δηλαδή η ρυθμική αγωγή που τηρείς πάνω από ένα tempo. Θα παίξεις τέταρτα, θα παίξεις όγδοα, θα παίξεις δέκατα έκτα. Η ρυθμική αγωγή, ο ρυθμός, όχι οι νότες. Σε τι ρυθμό μπορεί να παίζεις μία νότα μόνο, σε τι ρυθμό θα τη βάλεις. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι το groove του ρυθμού. Πόσο δηλαδή θα δίνει την αίσθηση ότι πηγαίνει μπροστά ή ότι είναι laid back, ότι πηγαίνει πίσω. Στη jazz υπάρχει το laid back και υπάρχει και το μπροστά. Υπάρχει το drive δηλαδή του groove, υπάρχει και το laid back του groove. Εντάξει. Όταν έχω drive, παίζω με drive, το σπρώχνω, δίνω την εντύπωση δηλαδή ότι αυτό πηγαίνει συνέχεια προς τα μπροστά. Είναι, όταν παίζω με laid back, υπάρχει αίσθηση ότι αργοπορώ, θα σας τα κάνω τώρα αυτά. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτές τις λίγες νότες που έχουμε μάθει και μπορούμε να παίξουμε, εντάσσουμε το θέμα του ρυθμού. Όταν λένε ότι η jazz είναι πάνω απ' όλα ρυθμός, εννοούν αυτό το πράγμα. Ο ρυθμός και ο τρόπος που παίζεις οι νότες σε βοηθάνε να φτιάξεις τη φρασεολογία. Αλλιώς είναι μία σειρά από νότες, εντάξει, αν δεν πει αυτό το πράγμα. Οπότε με αυτή τη λογική θα μπορούσα, ξέρω εγώ τώρα, να το ξαναπαίξω αυτό. Ας πάρουμε λοιπόν το laid back, ότι ό,τι παίζω είναι πίσω, έτσι. Πάνω σε αυτό, να βάλουμε ένα ρυθμό να παίξει. Έτσι, οπότε έχουμε reference. Προσπαθώ δηλαδή το παίξιμό μου ναι, να πατάει, αλλά οι νότες να είναι κάποιες πιο αργοπορημένες. Αυτό στα cool στυλ παίξιματα, στη cool jazz ας πούμε, είναι πολύ παιγμένο. Εδώ να σας πω ότι αυτοί που παίζουν άλτο σαξόφωνο, όλα αυτά που ακούμε είναι ντο ματζόρε, είναι δηλαδή καθαρές νότες. Αλλά αυτοί που παίζουν άλτο
Επειδή είναι μεταφερόμενο όργανο, θα πρέπει να παίζουν λα ματζόρε. Και αυτοί που παίζουν τενόρο θα πρέπει να παίζουν ρε ματζόρε. Έτσι, δηλαδή, εγώ τώρα δεν παίζω ντο, αυτό που ακούτε. Παίζω σε λα ματζόρε. Παρεθυντικά είναι αυτό. Ωραία. Και τώρα ανεβάζω την ταχύτητα και θα αρχίσω να παίζω πιο πολύ με το ρυθμό. Δηλαδή αυτές τις λίγες νότες από τρεις, δηλαδή τρεις 12 νότες ουσιαστικά παίζω εγώ τώρα, έτσι. Τέσσερις συγχορδίες από τρεις νότες. Δηλαδή προσπαθώ με αυτές τις λίγες νότες και με το ρυθμό μου να φτιάξω ένα ενδιαφέρον παίξιμο για αυτόν που με ακούει. Παρόλο που είναι πολύ φτωχό, έτσι, είναι τέσσερις συγχορδίες, ντο, ρε, φα και σολ. Έτσι, πρώτη, δεύτερη, τέταρτη και πέμπτη. Οι συγχορδίες αυτές τώρα παίρνουν κάποιους τρόπους πάνω στους, έτσι. Η ντο είναι το ματζόρε. Η ρε είναι δωρική, από ρε δηλαδή μέχρι ρε. Η φα είναι αιωλική. Και η σολ είναι μιξολίδια. Και εδώ έρχεται το ερώτημα. Γιατί να μάθω τους τρόπους, αφού έτσι κι αλλιώς, αφού είμαι στο ντο ματζόρε, από ποια νότα ξεκινάει είναι και ο τρόπος. Δηλαδή, εντάξει, εννοείται, αφού είσαι στο ντο ματζόρε και ξεκινάς από ρε, αν παίξεις από ρε μέχρι ρε, άμα παίξεις δηλαδή ντο ματζόρε από ρε μέχρι ρε, έχεις το δωρικό τρόπο. Γιατί να μάθεις έξα τους τρόπους. Η απάντηση είναι η εξής απλή, γιατί η μουσική δεν γράφεται πάντα σε ντο ματζόρε και ειδικά η jazz. Δηλαδή δεν θα συναντάτε πάντα συγχορδιακές σειρές που θα είναι μέσα σε μια τονικότητα, έτσι ώστε να τις περνάτε όλες με μια κλίμακα, γιατί αυτή είναι η κλασική ερώτηση αυτού που μπαίνει στην αρχή στον ανθοσχεδιασμό. Σου λέει, αφού το κομμάτι είναι σε λα, παραδείγμα ματζόρε, γιατί να τους μάθω τρόπους ξεχωριστά, αφού όλα τα κόρτα είναι στη λα, θα παίζω σε όλα, θα παίζω λα. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί το 90% των κομματιών περιέχει μέσα συγχορδίες που έρχονται από άλλες κλίμακες, από άλλες τονικότητες. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να ξέρετε ανά πάσα στιγμή σε ποια τονικότητα βρίσκεστε και
Η αιωλική, ένα κομμάτι μπορεί να έχει 4 αιωλικούς τρόπους μέσα από άλλες τονικότητες. Γι' αυτό τα κάνουμε τη θεωρία από πριν, έτσι. Αυτό τώρα που σας κάνω είναι το ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα που θα το κάνετε κι εσείς μέσα στις ίδιες συγχορδίες της κλίμακας, όχι για να μάθουμε να παίζουμε. Αυτό σας το κάνω για να μάθετε πώς σκεφτόσαστε για να παίξετε. Θα μπορείτε αυτό το σκεπτικό, δηλαδή του ρυθμού που λέω, του groove και όλα αυτά, να το βάλω μετά στα επόμενα παίξηματα που θα έχω για το, με τις πιο δύσκολες συγχορδιές και σειρές με τα κομμάτια ρεπερτορίου. Έτσι, αυτή είναι η βάση όλης της συζήτησής μας. Οπότε ξεκινάω έτσι. Τώρα, θα δοκιμάσω τώρα να παίξω. Βέβαια είναι στην ίδια κλίμακα, αλλά θα δείτε ότι ακόμα και στην ίδια κλίμακα, αν σκέφτομαι τον τρόπο από την τονική του, πάλι διαφέρει. Πάλι έχει διαφέρει. Δεν ακούγεται δηλαδή σαν τα παίζω όλα το ματζόρε. Έτσι. Οπότε... κάθε κλίμακα, κάθε ακόρδο που αλλάζει, θα παίρνω την κλίμακα από την τονική της ή θα τονίζω στα ισχυρά μέρη την τονική της. Αυτό είναι το σκεπτικό. Λοιπόν, οπότε με αυτές τις πολύ απλές νότες, 12 όλες για τις συγχορδίες, βάζω μετά τους τρόπους σε αυτές τις 4 κλίμακες και φτιάχνω μια ολόκληρη μουσική συνέχεια, ένα μουσικό γεγονός, εντάξει. Έχοντας όμως μια σκέψη συγκροτημένη, χωρίς να παίζω γενικώς ό,τι να είναι. Γι' αυτό και μπορώ να σε κατευθύνω, μπορώ να κατευθύνω το παίξιμο μου. Να πω δηλαδή ότι στο επόμενο ακόρντο θα ξεκινήσω από την τονική του. Στο επόμενο ακόρντο θα ξεκινήσω από την τρίτη του. Έτσι. Αυτός βέβαια είναι και ένας τρόπος μελέτης. Δηλαδή να βάζεις στόχο σε αργό ρυθμό με λίγες συγχορδίες, δηλαδή πρώτη, τέταρτη, πέμπτη ας πούμε, βασικές συγχορδίες, και να λες ότι εγώ σε κάθε επόμενη συγχορδία θα ξεκινάω από την τρίτη της. Σε κάθε επόμενη θα ξεκινάω από την τονική της. Θα κάνουμε ένα demonstration τώρα, να χαμηλώσουμε λίγο για να μπορείτε να το προλάβετε. Λοιπόν, σε κάθε συγχορδία θα μπαίνω στην τρίτη. Θα μπαίνω σε κάθε συγχορδία από την πέμπτη της.
και ούτω καθεξής. Μαθαίνω δηλαδή κάθε... Ναι, μεν παίζω και έχω τη φρασιολογία, αλλά την κατευθύνω. Αλλιώς παίζω με το αυτή. Και όταν παίζω με το αυτή, σας ξαναείπα και στην αρχή, δεν είναι κακό να παίζει με το αυτή. Εννοείται ότι ο καθένας παίζει όπως θέλει. Δεν υπάρχει κακό και καλό. Μπορεί να παίζει με το αυτή και να είσαι ο καλύτερος από όλους. Εντάξει. Απλά όταν πεις ότι αυτό το πράγμα το κωδικοποιώ για να το δείξω και στους άλλους, για να μπορούν και αυτοί που δεν είναι οι perfect, ας πούμε, genius μουσικοί να παίξουν, υπάρχουν κάποιοι τρόποι κοινοί, ας το πούμε, για όλους τους ανθρώπους. Αυτούς τουλάχιστον που έχουν ένα μουσικό, μια καλύτερη μουσική αντίληψη. Βάσει αυτής της λογικής, λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι τρόποι για να σε κάνουν να κατευθύνεις το παίξιμό σου και να παίζεις και να είσαι πιο μέσα σε αυτό που παίζεις και όταν το παίζεις με τους άλλους. Γιατί όταν παίζεις δεν παίζεις μόνος σου, ακόμα και τα προγράμματα που σε συνοδεύουν, εσύ τα προγραμματίζεις, δηλαδή είναι σαν να, πάλι σαν να παίζει κάποιος άλλος. Μόνος σου παίζεις μόνο όταν παίζεις ολομόναχος. Όταν ακουστεί και κάτι άλλο μαζί σου, σταματάς να παίζεις μόνος. Άρα αυτό αρχίζει και παίρνει μία μορφή, αυτό που ακούγεται. Δεν το ελέγχεις απόλυτα εσύ. Τώρα, όταν παίζεις με άλλους μουσικούς, αυτό δεν παίρνει απλά μορφή. Είναι 3, 4, 5 μυαλά διαφορετικών ανθρώπων, διαφορετικών προσωπικότητων που παίζουν μαζί. Που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια κοινή γλώσσα σε αυτό που παίζουν, αφενός για να έχουν κοινό στυλ, αφετέρου για να μπορούν να συνοηθούν τι θα παίζουν. Έτσι. Όλο αυτό το πράγμα, λοιπόν, μας φέρνει στην ανάγκη μιας γλώσσας, παίξηματος και σκέψης. Από εκεί ξεκινάει το μάθημα αυτό. Δηλαδή, από αυτή την ανάγκη ξεκινάει, ότι υπάρχει η γλώσσα και προσπαθούμε να βρούμε κάποιους τρόπους έτσι ώστε να την κωδικοποιήσουμε για να τη μάθουμε καλά και να μπορούμε να την εκφράσουμε ανά πάσα στιγμή. Γιατί η γλώσσα αυτή που μιλάμε, του αυτοσχεδιασμού, είναι μια γλώσσα παράδοσης. Δηλαδή, παράδοσης με ποια έννοια? Πρακτικής παράδοσης. Ναι, μεν υπάρχουν βιβλία, ναι, μεν υπάρχουν θεωρίες, αλλά το παίξιμο είναι πάντα πρακτικό. Δεν γράφεις και παίζει ο άλλος, ούτε γράφει ο άλλος και παίζεις αυτό και παίζεις εσύ. Αυτό δεν είναι αυτοσχεδιασμός. Αυτό είναι μουσική σύνθεση. Στον αυτοσχεδιασμό και στο jazz αυτοσχεδιασμό, αλλά και σε οτιδήποτε έχει σχέση με τον αυτοσχεδιασμό, αυτά που γίνονται εκείνη τη στιγμή. Οπότε εξαρτάται από το πόσο καλά ξέρεις αυτό που κάνεις και με τι ταχύτητα μπορείς να παράγεις ιδέες τη στιγμή που τις χρειάζεσαι. Σκεφτείτε το. Το αυτή καταργείται. Το αυτή βοηθάει απλά να συνεννοούμαστε, να είμαστε κουρδισμένοι και όταν έχουμε και την εμπειρία της θεωρίας, το αυτή όντως μας βοηθάει να κάνουμε τις φράσεις μας καλύτερες. Δεν καταργούμε το αυτή με την έννοια ότι είμαστε κουφοί και παίζουμε μόνο από το μυαλό. Έτσι. Αλλά είναι διαφορετικά να παίζεις χωρίς να ξέρεις καμία θεωρία και απλά να παίζεις σύμφωνα με ό,τι ακούς και ό,τι πιάνουν τα χέρια σου. Και είναι εντελώς διαφορετικό να μπορείς θεωρητικά να έχεις γνώση αυτής της μουσικής που παίζεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να παίζεις μια μουσική που έχει κλίμακες, συγχορδίες, ρυθμολογία ολόκληρη και να μην ξέρεις τίποτα από όλα αυτά και εσύ να παίζεις μόνο σύμφωνα με ό,τι ακούς. Είναι σαν να κάνεις μια εγχείρηση χωρίς να ξέρεις καθόλου ανατομία και να κόβεις και να ράβεις σύμφωνα με αυτό που βλέπεις. Κάντε τον παραλληλισμό. Λοιπόν, οκ. Okay. Ανακεφαλαίωση. Σύντομη. Καταρχήν, ματζόρες σκάλες. Πολύ σημαντικό. Στον δρόμο που περπατάω, στο γραφείο που είμαι και δεν έχω τι να κάνω, έτσι. Ματζόρες σκάλες με διέσεις, ματζόρες σκάλες με υφέσεις. Ξεκινάω από τις ματζόρες σκάλες με διέσεις. Ξέρω τη σειρά των διέσεων που είναι ο οπλισμός των κλιμάκων για να τις μετατρέψω σε τόνο, τόνο, ημιτόνιο, τόνο, 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 ημιτόνιο, που είναι η διαδοχική σειρά διαστημάτων που μου δίνει το άκουσμα της ματζόρε σκάλας. Ματζόρε. Αυτή είναι η κλίμακά μου. Εντάξει. Τόνος, τόνος, ημιτόνιο, τόνος, 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 ημιτόνιο.
Κλίμακες με διέσεις. Σειρά διέσεων φάντος όρλε λαμισή. Οι διέσεις πάνε, προχωράνε αναπέμπτη οι κλίμακες και παίρνουν διαδοχικά και μία διέση. Ξεκινάει ντο ματζόρ που δεν έχει τίποτα. Ντο ρε μι φα σολ, πέμπτη πάνω, δηλαδή που σημαίνει πέντε νότες. Παίρνει μία διέση. Σόλα συν ντο ρε, πέμπτη πάνω, παίρνει δύο διέσεις. Ρε μι φα σολά, πέμπτη πάνω, τρεις διέσεις και ούτω καθεξής. Οι τονικές των κλιμάκων ματζόρ με διέσεις είναι ντο, σολ, ρε, λα, μι, σι, φα διέση και ντο διέση. Και για να μην ανεβαίνουμε ανατέταρτη και κάνουμε όλη αυτή την ιστορία και να μπορούμε να τις βρούμε κατευθείαν, σε οποιαδήποτε τονική μας δοθεί, δηλαδή θέλω να βρω, ξέρω εγώ, τη σολ ματζόρ, από μια πιο δύσκολη, τη σι ματζόρ, παράδειγμα, έτσι. Πόρε, πώς θα τη βρω, λέει τώρα. Πάω ένα ημιτόνιο πίσω, σε ενότα με δίεση. Από το σι δηλαδή, πάω στη λα δίεση. Παίρνω τη σειρά των διέσεων μέχρι να βρω αυτή τη νότα και αυτές οι νότες που βρήκα είναι ο οπλισμός της κλίμακας. Ο οπλισμός λέγεται οι διέσεις που παίρνει. Οπότε θέλω να βρω τη σι ματζόρε. Πάω πίσω σε μια νότα με δίεση, ένα ημιτόνιο πίσω, που είναι η νότα λα δίεση και πάω φα, ντο, σολ, ρε, λα. Η σι ματζόρε λοιπόν έχει φα, ντο, σολ, λα δίεσεις και είναι σι ντο δίεση, ρε δίεση, μη φα δίεση, σολ δίεση, λα δίεση, σι. Την ακούω την ταχύτητα. Είναι νοερή μελέτη αυτή, όχι μονοπαικτική, είναι και νοερή μελέτη. Αντιστοίχως τώρα πάω στις κλίμακες με υφέσεις. Οι κλίμακες με υφέσεις προχωράνε ανατέταρτη προς τα πάνω και όλες οι νότες, οι τονικές των κλιμάκων, εκτός από τη φα ματζόρε που έχει σε ύφεση οπλισμό και την ξέρουμε έτσι κι αλλιώς, όλες οι υπόλοιπες είναι με ύφεση. Οπότε είναι φα, σι ύφεση, μη ύφεση, λα ύφεση, ρε ύφεση, σολ ύφεση, ντο ύφεση. Οι τονικές. Τώρα, ισχύει άλλος κανόνας εδώ. Ισχύει, παίρνω τη σειρά των υφέσεων που είναι σι, μι, λα, ρε, σολ, ντο, φα, το αντίθετο από το φα, τε, σολ, λα, μι, σι, σι, μι, λα, ρε, σολ, ντο, φα, μέχρι να βρω την τονική μου και προσθέτω και άλλη μία. Δηλαδή, αν θέλω τη ρε ύφεση ματζόρε τώρα να βρω, είναι σι, μι, λα, ρε, η τονική μου, σολ. Προσθέτω και άλλη μία. Άρα, η ρε ύφεση έχει σι, μι, λα, ρε, σολ, υφέσεις, οπλισμό. Αυτό βρήκαμε τώρα τις ματζόρε, τις μάθαμε, τις σκίσαμε προς πίσω. Πάμε τώρα στους τρόπους της ματζόρε, που από εδώ και πέρα ξεκινάει η σχέση μας και η αρχή μας για να μπορούμε να αυτοσχεδιάζουμε καλύτερα έχοντας ένα θεωρητικό υπόβαθρο. Έχουμε τη βασική ματζόρε σκάλα, μην κοιτάτε μόνο, και την φυσική μινόρε σκάλα. Η φυσική μινόρε σκάλα, που από εκεί ξεκινάει η μινόρε αρμονία, είναι πάνω στην έκτη βαθμίδα της ματζόρε. Είναι ο αιωλικός τρόπος, εντάξει. Δεν θα ξαναπώ τους τρόπους. Δεν θα ξαναβάλω την κάρτα με τους τρόπους. Τα είπαμε. Ο ολικός τρόπος λοιπόν είναι η φυσική μινόρε σκάλα. Η φυσική μινόρε σκάλα σε σχέση με τη ματζόρε, η οποία είναι τρία ημιτόνια πίσω από την τονική της ματζόρε, έχει χαμηλωμένη την τρίτη, την έκτη και την έβδομη βαθμίδα. Δηλαδή, μία ντο ματζόρε, αν τις βάλουμε σύμιλα υφέσεις, την κάνουμε ντο φυσική μινόρε. Με αυτή τη λογική θα βρούμε όλες τις φυσικές μινόρε των ματζόρε κλιμάκων. Δηλαδή, αν δηλαδή μου δοθεί ποια είναι η φυσική μινόρε της φα ματζόρε, θα πάω 1,5 τόνο πίσω, 3 νότες πίσω, ένα ημιτόνιο και ένα τόνο. Δηλαδή, φα, μη, ρε. Έτσι. Που θα είναι η ρε φυσική μινόρε, ρε ολικός τρόπος, της φα, ή θα πω φα με σύμιλα υφέσεις, με χαμηλωμένες τις τρεις βαθμίδες. Αυτό καλύτερα να μην το κάνω, καλύτερα είναι να ξέρω τις μινόρες σκάλες σε σχέση με τη ματζόρε που ανήκουν. Γιατί η μινόρε αρμονία έχει σχέση με τη ματζόρε που ανήκει, άμεση, έτσι. Και δανείζεται η μία κλίμακες από την άλλη, παράλληλες κλίμακες, το οποίο λέγεται modal interchange. Οπότε μαθαίνω όλες τις φυσικές μινόρε. Αφού ξέρω όλες τις φυσικές μινόρε, μετά τις μετατρέπω σε τρόπους της ματζόρε. Η φυσική μινόρε, ξαναλέω, σκάλα είναι ο αιωλικός τρόπος. Σε σχέση με τη ματζόρε έχει ύφεση 3, 6 και 7. Ο αιωλικός τρόπος λοιπόν αυτός, που είναι, ξέρω εγώ, στην ντο ματζόρε, λα, σι, ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα. Ξαναπάω τώρα στην άλλη καρτούλα εδώ. Α, δεν φαίνεται πολύ καλά, πρέπει να το φτιάξω αυτό. Ιωνικός δωρικός, ρε μι φα σολ λα συν ντο ρε. Ο αιωλικός είναι λα συν ντο ρε μι φα σολ λα. Εντάξει. Αυτή η κλίμακα σε σχέση
με τους υπόλοιπους τρόπους έχουμε τις εξής χαρακτηριστικές βαθμίδες που είναι οι νότες που αλλάζουν. Για το δωρικό τρόπο έχουμε ανέρεση 6, δηλαδή είναι μια φυσική μινόρε, αλλά η έκτη της είναι, έχει ανέρεση. Ή αλλιώς είναι μια ματζόρε με ύφεση 2 και 7. Εντάξει. Έχουμε τον φρίγιο τρόπο που έχει ύφεση 2 σε σχέση με τη φυσική μινόρε. Αλλιώς σε σχέση με τη ματζόρε έχει ύφεση 2, 3, 6 και 7. Που είπαμε προηγουμένως ότι η μεταφορά, η παραλληλισμός του ματζόρε με φυσική μινόρε. Και έχουμε και τον αιωλικό τρόπο που το είπαμε, 3, 6 και 7. Και έχουμε και το ολόκληρο τρόπο που έχει ύφεση 2 και ύφεση 5 σε σχέση με τη φυσική μινόρε. Αλλά ύφεση 2, 3, 5, 6 και 7 σε σχέση με τη ματζόρε. Αυτές είναι οι χαρακτηριστικές βαθμίδες. Δεν θα σας πω τώρα άλλο τρόπο να βρίσκουμε τους τρόπους, αλλά στο επόμενο μάθημα, εφόσον έχουμε χωρίσει τις κλίμακες, τους τρόπους σε ματζόρε και μινόρε, θα σας πω κι άλλο έναν τρόπο να βρίσκεται, όπως είπα, τον τρόπο για τις ματζόρε σκάλες με δέσεις και εφέσεις, πώς να βρίσκεται τους τρόπους με ένα ακόμα πιο εύκολο τρόπο. Μέχρι τότε, τα βιβλία που σας είπα και chat και μηνύματα και τηλέφωνα όσοι έχετε τηλέφωνο για ερωτήσεις ή απορίες ενδιάμεσα στη εβδομάδα μέχρι την επόμενη Τρίτη. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή πρωτοχρονιά, να σας χαιρετήσω, υγεία, ευτυχία σε όλους. Στο επόμενο μονομάθημα θα έχουμε πλέον 2016.